Συμβούλιο Στερεάς, τον κύριο Κώστα Μπασδέκη. Θα συνδεθούμε μέσω Skype μαζί του να συζητήσουμε για τη μεγάλη κινητοποίηση που ετοιμάζεται την ερχόμενη Παρασκευή. Παρουσία του Γενικού Γραμματέα του ΚΚΕ, του κύριου Κουτσούμπα, στην Λάριμνα, με αφορμή βέβαια τις εξελίξεις στη Λάρκο. Καλησπέρα, κύριε Μπασδέκη. Καλησπέρα, κυρία Παρασκευά. Ελπίζω να είστε καλά. Καλά προς το παρόν. Και έτσι όλες αυτές οι ιδιαίτερες συνθήκες και καταστάσεις να μας έχουν βρει όλους υγιείς για να συνεχίσουμε. Ναι, και κάποια στιγμή να τελειώσει και η διαδικασία αυτή των εξαποστάσεως είτε εργασίας είτε επικοινωνίας. Μπορούμε να βρεθούμε και από κοντά, ίσως να τα πούμε καλύτερα. Το Skype ήρθε για να μείνει, αλλά νομίζω ότι πολύ σύντομα και οι καλεσμένοι μας θα επιστρέψουν στο στούντιο. Πολύ φοβάμαι ότι πέρα από το γεγονός ότι η τεχνολογία μπορεί να βοηθάει, σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να αποτελεί και στοιχείο μεγαλύτερης εκμετάλλευσης, ιδιαίτερα όταν αυτό αποτελεί στοιχείο της τηλεεργασίας. Είναι στοιχείο το οποίο νομίζω θα το κουβεντιάσουμε και στη συνέχεια και στην πορεία, εν πάση περιπτώσει, αν αυτό καθιερωθεί και αποτελέσει στοιχείο μιας γενικότερης εφαρμογής στον χώρο των εργασιών. Λοιπόν, είναι ένα θέμα πολύ σοβαρό, γιατί ναι, για την ανεργία, για την ελαστική μορφή εργασίας πλέον και όλα αυτά θα συζητούμε το επόμενο διάστημα. Ακριβώς. Θέλω όμως να επικεντρωθούμε στη Λάρκο. Η Λάρκο που, όπως όλα δείχνουν, διανύει μια πολύ ιδιαίτερη μεταβατική περίοδο, με τα βλέμματα όλων στραμμένα στη βιομηχανία και να φοβούνται ότι είναι βέβαιη είτε η πτώχευση είτε η πώληση σε ιδιώτη. Έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα και σε σχέση με την παρουσία του ειδικού, ας το πούμε έτσι, συντονιστή εκεί των πραγμάτων, του εκαθαριστή όπως τον λένε, φαίνεται ότι οι εξελίξεις έχουν δρομολογηθεί στην εκαθάριση εν λειτουργία, κάτι που η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας το έφερε με νόμο στη Βουλή, το ψήφισε και το προχωράει. Το εφαρμόζει δηλαδή αυτή τη στιγμή και οι επιπτώσεις φαίνονται στους εργαζόμενους άμεσα. Εμείς είχαμε τονίσει ως ΚΚΕ από την αρχή ότι αυτή η εξέλιξη θα είναι δυσμενής. Γιατί όποια και αν είναι η κατάληξη της Λάρκο, είτε είναι το κλείσιμό της που είναι η χειρότερη εκδοχή, είτε είναι η άλλη εκδοχή που επίσης είναι δυσμενής, η ιδιωτικοποίησή της, ένα είναι βέβαιο, ότι οι εργαζόμενοι θα χάσουν τη δουλειά τους. Ναι. Δηλαδή αυτός που θα πάει να πάρει τη Λάρκο, όποιος και αν είναι, θέλει την Λάρκο γυμνή από εργαζόμενους. Άρα λοιπόν το σίγουρο είναι ότι οι εργαζόμενοι θα χάσουν τη δουλειά τους. Αυτό θα έχει επίπτωση στους 1.200 εργαζόμενους της Λάρκο, αλλά θα έχει επίπτωση και συνολικότερα στην περιοχή, στους εργαζόμενους της ευρύτερης περιοχής και όλης της Ελλάδας, θα λέγαμε. Ναι. Και οι τοπικές κοινωνίες είναι αλήθεια ότι ζουν από τη Λάρκο. Το είδαμε και πρόσφατα σε ένα ντοκιμαντέρ που κάναμε για τη βιομηχανία. Το ξέρω ότι βρεθήκατε εκεί στο χώρο και είδατε από κοντά πώς είναι η κατάσταση. Ναι, όχι πως δεν το γνωρίζαμε ως τώρα, γιατί χρόνια μας αποσχολεί η πορεία της βιομηχανίας. Απλώς τώρα καταγράφηκε και η εικόνα, η πραγματική αυτή τη στιγμή και η αγωνία. Ακριβώς. Αλλά κύριε Μπασδέκη, γιατί είστε πάρα πολύ παλιός και στα αυτοδιοικητικά και στα κοινά και ξέρετε. Μιλάμε για μια κατάσταση δυσάρεστη αρκετά χρόνια τώρα που κάπου θα μας οδηγούσε. Ναι. Δέστε όμως, συμβαίνει ακριβώς η εξέλιξη στη Λάρκο, να κλείνει δηλαδή η Λάρκο και να οδηγείται σε αυτή την κατάσταση, συμβαίνει την ίδια ώρα που ένας πακτολός χρημάτων πέφτει αυτή τη στιγμή σε μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες στο όνομα της πανδημίας για να σωθούν, την ίδια ώρα που για τη Λάρκο όχι μόνο δεν έχει δοθεί ούτε ένα ευρώ, αλλά απειλεί η κυβέρνηση με δημοσίευμα της προηγούμενης εβδομάδας της Καθημερινής, που έλεγε ότι για το πρόστιμο που έχει μπει, για τις κρατικές εγγυήσεις που είχαν πάρει παλιότερα, για αυτό το πρόστιμο, εφόσον δεν έχει πληρωθεί ακόμη, θα μπαίνει κάθε μέρα πρόστιμο επί του προστίμου 20.000 ευρώ. Κάθε μέρα. Δηλαδή, την ίδια στιγμή που σε άλλες επιχειρήσεις το χρήμα ρέει άφθονο, για τη Λάρκο δεν υπάρχει. Άρα λοιπόν φαίνεται ξεκάθαρα ότι η στόχευση είναι αυτή και είναι ευθύς εξ αρχής τέτοια στόχευση. Εμείς λέμε από τη δική μας πλευρά, γι' αυτό και η παρουσία του Γενικού Γραμματέα έχει μια ιδιαίτερη σημασία σε αυτή τη φάση, στην περιοχή εκεί, ότι δεν πρέπει οι εργαζόμενοι να σκύψουν το κεφάλι. Πρέπει να αντιπαλέψουν αυτή την κατάσταση όπως την αντιπαλεύουν για καιρό τώρα. Ξέρετε, αυτός ο αγώνας έχει ξεκινήσει, θα έλεγα μήνες, αλλά εγώ θα έλεγα ότι και χρόνια, επειδή αναφέρατε ότι ξέρουμε την κατάσταση από χρόνια. Από χρόνια απεργάζονταν σχέδια
ώστε η Λάρκο να οδηγηθεί σε αυτό το σημείο που οδηγήθηκε σήμερα. Πάντως οι εργαζόμενοι ώρα... τουλάχιστον από το Γενάρη είναι σε απεργιακές κινητοποιήσεις. Είναι από το Δεκέμβρη είναι σε απεργιακές κινητοποιήσεις, από το Νοέμβρη ακόμα προετοιμασία για την κατάσταση που ερχόταν, το ξέραμε αυτό. Παρά τις διαβεβαιώσεις των κυβερνώντων και παρά τις διαβεβαιώσεις που έχουν και σήμερα ότι οι εργαζόμενοι θα προστατευτούν, δεν υπάρχει καμιά προστασία. Οι εργαζόμενοι είναι οι πρώτοι που έχουν πληγεί από αυτή την κατάσταση και οδηγούνται αυτή τη στιγμή με μαθηματική ακρίβεια στην ανεργία, αν δεν ανατραπεί αυτή η κατάσταση. Και εμείς λέμε ότι πρέπει να ανατραπεί και μπορεί να ανατραπεί μέσα από έναν αγώνα ο οποίος αναπτύσσεται αυτή τη στιγμή, τον κάνουν οι εργαζόμενοι και δίπλα τους συμπαραστάτες πρέπει να είμαστε όλοι. Γιατί η επιχείρηση αυτή της ΛΑΡΚΟ είναι επιχείρηση στρατηγικής σημασίας, έχει πολύ μεγάλη σημασία, μιας και μιλάμε για νέες τεχνολογίες, όχι μόνο το νικέλιο που παράγει, αλλά και το κοβάλτιο, που αποτελεί ένα από τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται ευρέως πλέον ή θα χρησιμοποιηθούν στην πορεία στις μπαταρίες για τα αυτοκίνητα, τα ενεργειακά κτλ. Που σημαίνει ότι η ΛΑΡΚΟ είναι μια χρυσοφόρα επιχείρηση που θα μπορούσε να παίξει πολύ μεγάλο ρόλο και για την περιοχή και για τους εργαζόμενους και την ενέργεια γενικότερα. Βέβαια, για να γίνει όλο αυτό χρειάζονται επενδύσεις, γιατί τα μηχανήματα και οι επενδύσεις έχουν σταματήσει εδώ και 50 χρόνια. Πραγματικά, όποιος επισκεφθεί τώρα το εργοστάσιο θα δει ότι είναι ένα εργοστασιακό κουφάρι. Δεν δουλεύει κάτι, είναι όλα παλιά, όταν δεν πέφτει χρήμα κάπου δεν υπάρχει εξυγχρονισμός. Άρα λοιπόν, κύριε Παρασκευά, τότε οι κυβερνώντες που μας λένε ότι κάποιος ιδιώτης θα έρθει να επενδύσει, θα έρθει να επενδύσει σε ένα κουφάρι? Τι μας κοροϊδεύουν? Νομίζω ότι αμφιβάλλουν πολύ γι' αυτό, αν συμφέρει κάποιον ιδιώτη να την πάρει τη ΛΑΡΚΟ αυτή τη στιγμή. Θέτω λοιπόν το ερώτημα με αυτή την έννοια, γιατί εδώ πρόκειται για μεθοδευμένη απαξίωση ενός κεφαλαίου, το οποίο παρήγαγε και παράγει ακόμα και σήμερα, παρά το γεγονός ότι βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση, παράγει πλούτο. Αλλά παράγει όμως και εργατικά ατυχήματα, παράγει και εγκλήματα, παράγει και θανάτους. Και αυτή τη στιγμή οι εργαζόμενοι, αν δούλευαν όλα τα στο φουλ, ας πούμε, οι μηχανές εκεί μέσα, θα ήταν επικίνδυνο για την υγεία και τη ζωή των ίδιων των εργαζομένων. Yeah. Γιατί μέτρα προστασίας για καιρό δεν έχουν πάρθει. Άρα λοιπόν. Δυστυχώς είναι έτσι. Μας, και μην ξεχνάμε τους 80 νεκρούς. Ναι. Και τους 80 νεκρούς όλων αυτών των χρόνων, που είναι ένα μικρό χωριό, ας το πούμε, που πραγματικά έδωσε όχι μόνο τον υδρότα του, αλλά και το αίμα και τη ζωή του για να γίνει αυτή η επιχείρηση έτσι όπως είναι. Και τώρα πλέον πάει εκεί που πάει. Εμείς, ως ΚΚΕ και με την πρόταση που κάνουμε, θεωρούμε ότι θα πρέπει να ανατραπεί αυτή η κατάσταση και θα είμαστε εκεί για να παλέψουμε. Με αυτή την έννοια θέσαμε και θέτουμε στην υπηρεσία των αγώνων των εργαζομένων εκεί και τις δικές μας δυνάμεις, όλες έτσι όπως νομίζουμε καλύτερα ότι πρέπει να τις παλέψουμε. Με αυτή την έννοια θέτουμε και αύριο στο Περιφερειακό Συμβούλιο έναν προβληματισμό μέσω της θεματοποίησης για τη ΛΑΡΚΟ, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι υπήρξε ομόφωνο ψήφισμα σε προηγούμενο Περιφερειακό Συμβούλιο που έλεγε ότι θα είμαστε δίπλα στους εργαζόμενους σε κάθε περίπτωση. Ναι. Στις εξελίξεις που έχουμε λοιπόν πρέπει να είμαστε δίπλα τους. Και το Περιφερειακό Συμβούλιο πρέπει να πάρει τέτοια απόφαση ώστε να σταθεί δίπλα πραγματικά και όχι στα λόγια. Νομίζω ότι είχαμε και μια κατάληψη χθες στο περιφερειακό κτίριο εδώ στη Στερεά. Ακριβώς. Και ακούστηκαν οι απόψεις. Ακριβώς έγινε γι' αυτό το λόγο. Ναι. Παράλληλα θα ήθελα να τονίσω και πέρα από αυτό το γεγονός ότι είχαμε χθες κατάληψη, υπήρχε και μια διαμαρτυρία επίσης και το παραλληλίζω γιατί είναι κοινά τα προβλήματα των αγροτών στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ναι. Των αγροτών της Ανθίλης. Επίσης το είδαμε σε ρεπορτάζ, ναι. Έχουν πληγεί από την εξέλιξη της τηλεπισκόπησης που τους έχουν πετάξει έξω από τη συνδεδεμένη ενίσχυση για καιρό τώρα και πέρα από λόγια συμπάθειας δεν έχουν πάρει τίποτα στα χέρια τους και ξέρουμε πολύ καλά σε ποια κατάσταση βρίσκονται οι αγρότες στην περιοχή μας για να μπορέσουν να ανταποκριθούν. Και ενώ ο πακτολός των χρημάτων συνεχίζει να σφυρίζει παραδίπλα, οι αγρότες της Αρτίδης τους φαίνεται συμβάλλουν με το γεγονός ότι δεν παίρνουν τις επιδοτήσεις τους σε αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή τα λίγα αυτά των επιδοτήσεων ούτε καν μπορούν να τα πάρουν αυτή τη στιγμή. Και σε αυτή την κατεύθυνση εμείς καταθέτουμε και ερώτηση στη Βουλή τις επόμενες μέρες. Ωραία. Να κλείσουμε με τη συγκέντρωση παρουσία του Γενικού Γραμματέα. Βεβαίως. Ναι, εκεί ελπίζουμε και πιστεύουμε ότι θα γίνει μια ουσιαστική παρέμβαση και συζήτηση θέλουμε να έχουμε από την πλευρά μας με τους εργαζόμενους της ευρύτερης περιοχής. Θέλουμε τα σωματεία των εργαζομένων, οι ίδιοι εργαζόμενοι να πάρουν το λόγο, να έχουν δηλαδή ουσιαστικά συμμετοχή σε αυτή την υπόθεση, ώστε
όλοι μαζί και εμείς από την πλευρά μας ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, με πρώτον το γενικό μας γραμματέα, τον Δημήτρη τον Κουτσούμπα, που ξέρει πολύ καλά την περιοχή και έχει ζήσει τη Λάρκο από κοντά, να είμαστε στην πρώτη γραμμή υπεράσπισης των συμφερόντων των εργαζομένων. Φυσικά και στο συλλαλητήριο που θα γίνει στην Αθήνα στις 13 του μήνα. Εκεί θα είμαστε και θα παλέψουμε για τα ζητήματα τα οποία είναι σε εξέλιξη. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση απόψε, κύριε Βαζδέκη. Και εγώ σας ευχαριστώ, κυρία Παρασκευά. Να είστε καλά.